Άνοιξε και στο προσκήνιο η προεκλογική αυλαία, αφού μετά από εβδομάδε συζητήσεων σε πηγαδάκια και διαδρόμου, η πρώτη επίσημη επί τη ουσία εκδήλωση ενδιαφέροντο για το Δήμο Ηρακλείου ήρθε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυπίδη Κουκεδάκη, ο οποίο έκανε γνωστό πω ιδρύεται ανεξάρτητη δημοτική παράταξη στο Ηράκλειο με τη δική του φραγίδα, τη οποία μάλιστα το σχέδιο ιδρυτική διακήρυξη και οι προγραμματικοί στόχοι θα δοθούν για διαβούλευση στα τέλη του μήνα. Νομίζω ότι ήταν γνωστό πολλού Ηρακλειώτε το ενδιαφέρον μου, είχα δηλώσει άλλωστε ο ίδιο το ενδιαφέρον μου. Για την συνέχεια αλλή, μικρή χρονική παρένθεση στο Δήμο Ηρακλείου προσωπική. Αλλά δεν θέλω να είναι παρένθεση η παράταξη που ιδρύεται με πρωτοβουλία δική μου μεν, αλλά και με πολλούς άλλους αξιόλογους Ηρακλειώτες και η οποία θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της ίδρυσης ως το τέλος του χρόνου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και επιχρόνια στέλεχο του Πασόκ, όπως τόνισε, δεν περίμενε την αξιολόγηση από το κόμμα, καθώ όπως είπε, αυτή ήδη έχει γίνει μέσα από την αξιολόγηση που έγινε για την Περιφέρεια και το Σταύρο Αρναουτάκη, που κρίθηκε επιτυχημένος σε ό,τι αφορά το έργο του, το οποίο ο κ. Κουκιαδάκης είπε ότι δεν ανήκει μόνο στον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Το κοινάλι είναι ενημερωμένο καιρό τώρα για τις προθέσεις μου, για, την, για το ότι ασχολούμαι σοβαρά. Ε, δεν ξέρω αν το πήραν στα σοβαρά ότι ασχολούμαι, ε, όσοι δεν το πήραν έκαναν λάθος, αλλά ε, η αξιολόγηση, η προσωπική έγινε με την παράλληλη αξιολόγηση του Περιφερειάρχη που κρίθηκε ότι μπορεί να συνεχίσει στην Περιφέρεια και το έργο της Περιφέρειας είναι συνολικό, είναι συλλογικό βεβαίως, ανάλογα με την ευθύνη που είχε ο καθένας. Ο κ. Κουγιαδάκη στην ανακοίνωση για την ίδρυση τη νέα δημοτική παράταξη που θα διεκδικήσει το Δήμο Ηρακλείου στι επερχόμενε εκλογέ δεν παρέλειψε να καυτηριάσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το σύστημα τη απλή αναλογική που ευνοεί όχι συνεργασίε μεταξύ παρατάξεων αλλά κυρίω συμφωνίε ατόμων κάτω από το τραπέζι. Επιτρέπει συναλλαγέ κάτω από το τραπέζι μεταξύ προσώπων και όχι συζητήσει και διαπαραταξιακέ συμφωνίε μεταξύ συγκροτημένων παρατάξεων διότι η απλή αναλογική χωρί συγκροτημένε παρατάξει είναι, είναι σκορδαλιά χωρί σκόρδο, αλλά με πολύ λάσπη. Σε ό,τι αφορά πάντω τη θέση του αντιπεριφερειάρχη, υποστηρίξω ότι δεν πρόκειται να παρετηθεί, όπω δεν παρετήθηκαν μέχρι σήμερα όσοι έχουν θέσει εξουσία, και ενώ ήδη έχουν εκδηλώσει πρόθεση να είναι και πάλι υποψήφιοι. Γιατί παρετήθηκε κανεί δήμαρχο που δηλώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφιο, Παρετήθηκε ο Περιφερειάρχη. Ακούστε, αυτό που δήλωσα κατηγορηματικά, γι' αυτό αν θα δείτε. Όλες οι επαφές γίνονται από τα προσωπικά μου email και όχι από την περιφέρεια. Θα ανοίξει όταν η παράταξη και η υποίδρυση γραφεία και δεν θα έχει καμία σχέση ο ρόλος μου του αντιπεριφερειάρχη. Γι' αυτό και υπόγραψα ως Κουκιαδάκης Ευρυπίδης και όχι ως αντιπεριφερειάρχης.